Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας στη Βουλή αναφορικά με την προμήθεια δύο νέων υποβρυχίων Type 214, αποκάλυψε ότι έχει ληφθεί ήδη απόφαση από το ΚΙΣΕΑ για το θέμα τον περασμένο Απρίλιο. Συγκεκριμένα, απάντησε ότι η πρόσκληση υποβρυχίων προσδιορίζεται επακριβώς στην απόφαση του ΚΙΣΕΑ με αριθμό 1-8 27 Απριλίου 2021 και ότι αφορά στην εγκεκριμένη από το ΚΙΣΕΑ δομή δυνάμεων των ενόπλων δυνάμεων 2020-2021. Η σταδιακή αντικατάσταση των υποβρυχίων 209.200 και εν συνεχεία των 209.100, τα οποία εξυγχρονίστηκαν, θα γίνει την περίοδο 2020-2034, οπότε και θα ενταχθούν, θεωρητικά πάντα, 4 νέα υποβρύχια στη δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Είναι απόλυτη ανάγκη απόκτησης νέων υποβρυχίων για το πολεμικό ναυτικό, δεδομένου ότι τα ελληνικά 209.100 μετρούν σχεδόν 50 χρόνια υπηρεσίας ή 20 με 25 χρόνια υπηρεσίας ως αναβαθμισμένα. Αντίστοιχα, τα 209.200 τα οποία δεν έχουν εξυγχρονιστεί μετρούν σχεδόν 40 χρόνια υπηρεσίας. Βέβαια, πριν την απόφαση ναυπήγησης νέων υποβρυχίων, θα πρέπει επιτέλους να επιληθεί και το ζήτημα απόκτησης νέων τορπιλών για τα υφιστάμενα υποβρύχια, κυρίως για τα 4 ταύδιο 14.700 AIP και το αναβαθμισμένο 209.200.